Άγωνος ήταν ο πρώτος διαγωνισμός για την κατασκευή του πολυδιαφημισμένου νέου νοσοκομείου Κομωτινής, καθώς όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ανακοίνωσή του, κατατέθηκαν προσφορές διπλάσια οικονομικά του προϋπολογισμού των 105 εκατομμύριων ευρώ για το νοσοκομείο Κομωτινής. Να τονιστεί ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για το νοσοκομείο Κομωτινής, αλλά και το Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Το θέμα ήρθε ξανά στη Βουλή ύστερα από ερωτήσεις των δύο εκ των τριών βουλευτών Ροδόπης και πιο συγκεκριμένα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου και από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, με τις απαντήσεις να αναλαμβάνει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Σε απάντησή του στα ερωτήματα που τοποθέτησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι ο διαγωνισμός είναι αποκλειστική ευθύνη του Ιδρύματος και δεν είναι του ελληνικού δημοσίου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε στο ράδιο Χρόνος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, τονίζοντας πως στην περίπτωση που το Ίδρυμα δυνατεί να πληρώσει το επιπλέον κόστος κατασκευής που ζητούν οι εταιρείες και αν οι ίδιες δεν μειώσουν την τιμή, ο μόνος δρόμος για να μην χαθεί το έργο είναι ένας και πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί αν μη τι άλλο, πρέπει η κυβέρνηση να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει και η ίδια, κάτι που υποδέχτηκε και ο Υπουργός Υγείας. Κοιτάξτε, δικιά μας η πρόταση ήταν η πρόταση της λογικής. Δηλαδή, ότι αν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αδυνατεί να πληρώσει το επιπλέον κόστος της κατασκευής που ζητάνε οι εταιρείες οι κατασκευαστικές και αν οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν μειώσουν την τιμή της κατασκευής του νοσοκομείου, ο μόνος δρόμος για να μην χαθεί αυτό το έργο είναι ένας και μοναδικός. Εφόσον έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης στα χέρια μας, είναι ένα εργαλείο το οποίο δόθηκε στην Ελλάδα αυτά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ και από εκεί ήδη 700 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται στην άκρη για το τομέα της δημόσιας υγείας, αν μη τι άλλο πρέπει η κυβέρνηση ως αντισυμβαλόμενο μέρος, έτσι, να μην πει ότι εγώ έκανα πώς τη σύμβαση για να κάνω τις εργασίες πέριξ του νοσοκομείου. Ο κ. Πλεύρης αποδέχτηκε, τουλάχιστον στην Ολομέλεια δημοσίως, αυτή την πιθανότητα ή τον τρόπο να λυθεί το ζήτημα.